Έρχεται προσκύρωση η σύμβαση της Χάγης για τη διεθνή προστασία των ευάλωτων, όπως αποκαλούνται ενηλίκων. Αφορά δηλαδή τα άτομα εκείνα που λόγω της αλλίωσης ανεπάρκειας των προσωπικών τους ικανοτήτων δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Η σύμβαση αυτή εφαρμόζεται στην περίπτωση που οι ευάλωτοι αυτοί ενήλικες βρίσκονται σε κράτος διαφορετικό από αυτό της ηθαγένειάς τους και επιχειρεί να επιλύσει συγκρούσεις μεταξύ των νομικών συστημάτων των συμβαλωμένων κρατών σε ζητήματα που αφορούν τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση των μέτρων προστασίας αυτής της ομάδας των ενηλίκων. Μεταξύ άλλων, βέβαια, στόχος της σύμβασης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της πληθυσμιακής κινητικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και κυρίως αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να επισημανθεί σε σχέση με τη σύμβαση δεν είναι κυρίως τα ζητήματα δικαιοδοσίας που ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό να επιλύουν ορισμένες υπαρκτές συγκρούσεις μεταξύ των διαφορετικών δικαιικών συστημάτων που σχετίζονται με τους ευάλωτους ενήλικους, αν και ως προς αυτό ακόμα υπάρχουν σημεία στα οποία αναφερθήκαμε και στη συζήτηση στην Επιτροπή, τα οποία μπορεί λόγω ασαφιών κυρίως στη διατύπωση να υπάρξουν πράγματι αντιφάσεις και αλληλοεπικαλύψεις ως προς την αρμοδιότητα, όπως για παράδειγμα η αντίφαση που θέσαμε ως ερώτημα και στην συνεδρία στην Επιτροπή, που υπάρχει με τον αστικό κώδικα, όπου ρητά ορίζεται στα άρθρα 5, 7 και 8 ότι ζητήματα που αφορούν την ικανότητα δικαίου, τη δικαιοπρακτική ικανότητα και τη δικαιοπρακτική ικανότητα για τα ζητήματα αυτά εφαρμοστέο είναι το δίκαιο της ηθαγένειας και όχι αυτού του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει το πρόσωπο, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση δεν διευκρινίστηκε πώς θα επιλύεται η διαφορά. Ωστόσο, έτσι και παρά τις περί του αντιθέτου διατυπωμένες προθέσεις των συμβαλωμένων κρατών, θεωρούμε ότι δεν αποφεύγεται τελικά το αποκαλούμενο πινκ-πονκ της δικαιοδοσίας και δεν εξυπηρετείται πλήρως στην πράξη η βέβαιη και άμεση θεσμική προστασία του ευάλωτου ενηλίκου. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρωτίστως θα έπρεπε να αναδειχθεί στη σημερινή συζήτηση, ανεξάρτητα από τα επιμέρους ζητήματα της σύμβασης, είναι σε ποια τελικά οικονομική και κοινωνική βάση, σε ποιο πολιτικό πλαίσιο εντάσσεται η εφαρμογή της, όπως αντίστοιχα βέβαια και αυτή της σύμβαση της Χάγης για τα ευάλωτα παιδιά του 1996 που προηγήθηκε και κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον νόμο 4020 του 2011. Γιατί φυσικά η σύμβαση δεν εφαρμόζεται σε κενό αέρος, αλλά σε ένα ευρωπαϊκό και εγχώριο περιβάλλον όπου η κοινωνική προστασία και τα μέτρα οικονομικής στήριξης των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων συνεχώς συρρυκνώνεται. Είναι ίσως ενδεικτικό ότι ακόμα και αυτή η σύμβαση που λύνει κυρίως διαδικαστικά και όχι ουσιαστικά ζητήματα της προστασίας των ευάλωτων ατόμων, έρχεται προς κύρωση 22 χρόνια μετά την υπογραφή της και ενώ έχει κυρωθεί από μόλις 13 κράτη μέχρι σήμερα. Το ερώτημα επομένως θα πρέπει να είναι όχι το ποια χώρα θα έχει την αρμοδιότητα, ποιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο, αλλά αν υπάρχει πράγματι τέτοια πολιτική κοινωνικής πρόνοιας, αν υπάρχουν οι υποδομές εκείνες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων ατόμων, ατόμων που στερούνται δικαιοπρακτική ικανότητα. Γιατί τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των διαφόρων κρατών μελών της και της ίδιας ακόμα της χώρας μας, η πραγματικότητα είναι ότι ως αποτέλεσμα της συνολικής αντιλαϊκής πολιτικής, αυτοί οι τομείς δεν βρίσκονται στο επίκεντρο και δεν θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη μας, να βρίσκονται στο επίκεντρο σε ένα σύστημα που εμπορευματοποιεί ακόμα και τους πιο ευαίσθητους τομείς της υγείας και άλλων κοινωνικών αναγκών. Αυτή η πολιτική φυσικά και έχει ιδιαίτερες αρνητικές επιπτώσεις λόγω της πλήρους σχεδόν έλλειψης προστασίας και στήριξης στους πιο ευάλωτους από αυτούς πληθυσμούς, όπως είναι βέβαια και τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, όπως και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Πολύ περισσότερο αφήνονται ουσιαστικά οικονομικά και κοινωνικά αβοήθητοι από το κράτος όσοι από αυτούς αντιμετωπίζουν σοβαρά σωματικά, πνευματικά ή ψυχικά προβλήματα και αναπηρίες που τους εμποδίζουν στην πραγματικότητα να επιμεληθούν τους εαυτούς τους και τις προσωπικές τους υποθέσεις.
σε όλο της το μεγαλείο και στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρίες αποθεώνεται για άλλη μια φορά η προστασία τους, η στήριξή τους σε υπηρεσίες πρόνοιας, υγείας, παιδείας. Ιδιαίτερα αυτό έγινε πιο, ακόμα πιο αισθητό στη διάρκεια της πανδημίας. Η φροντίδα δηλαδή για όλα τα απαραίτητα εκείνα μέσα για να συνεχίζεται απρόσκοπτα η κοινωνική του ζωή, που τελικά αφήνεται στην ατομική ευθύνη αυτών και των οικογενειών τους, που αποτελούν τα πραγματικά στηρίγματα που σηκώνουν τελικά όλο το βάρος σε ένα κράτος που απουσιάζει από τις απαραίτητες κοινωνικές δομές. Αυτές οι ευαίσθητες πτυχές, οι κρίσιμες για τη ζωή των ατόμων με αναπηρίες, μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε πεδίο επιχειρηματικής δράσης. Επομένως, για να λειτουργήσει θετικά και αποτελεσματικά και προς όφελος αυτών των προσώπων μια οποιαδήποτε σχετική διεθνή σύμβαση, βασική προϋπόθεση αποτελεί κατά τη γνώμη μας η ολόπλευρη κρατική προστασία και στήριξη συνολικά των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, με ιδιαίτερη βέβαια φροντίδα για τους πιο ευάλωτους και αδύναμους από αυτούς. Κάτι τέτοιο βέβαια απαιτεί μια άλλη φιλολαϊκή ανάπτυξη, όπου θα έχει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων, δηλαδή μια άλλη κοινωνική οργάνωση. Για τους λόγους αυτούς τοποθετούμαστε με το παρόν στην παρούσα σύμβαση.